Γεια σας και πάλι. Θα κάνουμε τώρα μία παρουσίαση, μία πρώτη διερεύνηση της διανομής MX Linux. Η διανομή MX Linux είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα στις προτιμήσεις των χρηστών Linux με βάση το DistroWatch και γενικά έχει πάρει πάρα πολύ θετικές γνώμες από πολύ κόσμο. Θεωρείται ότι είναι μία πολύ καλή επιλογή ξανά για τη μετάβαση από τα Windows 7 σε κάποια διανομή Linux. Ας τη δούμε λοιπόν τη διανομή αυτή. Καταρχήν η ιστοσελίδα είναι γενικά φτωχή, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει εδώ διάφορες πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να κατεβάσει το MX Linux. Αν πάμε στο Home θα δούμε απλά πολύ λίγες πληροφορίες. Υπάρχει ένα βιντεάκι. Ας πάμε όμως ξανά εμείς να, αφού κατεβάσαμε το ISO, έτσι έχουμε καταστήσει πλέον το MX Linux σε εικονική μηχανή. Αυτό είναι το MX Linux. Μια στιγμή να βάλω full screen. Ωραία. Λοιπόν, όπως συνηθίζεται υπάρχει και μια εφαρμογή που καλωσορίζει τους καινούριους χρήστες. Αυτή η εφαρμογή είναι στα ελληνικά. Αυτό είναι μια πολύ καλή έτσι, εξέλιξη. Διαπίστωσε δηλαδή το ίδιο το σύστημα, τη γεωγραφική μας θέση εδώ με βάση το IP και εγκατέστησε τα πάντα στα ελληνικά. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει αυτό, το κλείνω τώρα εδώ να κάνουμε εμείς την διερεύνηση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να αλλάξω είναι αυτό το wallpaper, δεν μου αρέσει καθόλου. Αν πάει κανείς εδώ με δεξί κλικ ανοίγει κάποιο μενού. Συγγνώμη, εδώ έχει κατευθείαν ρυθμίσει επιφάνειας εργασίας. Έχει εδώ διάφορα πολύ ωραία μενού, πολύ ωραίες επιφάνειες. Ψάχνω τώρα εγώ, βλέπω αυτή εδώ, μου θυμίζει λίγο τα XP. Μου θυμίζει τα XP πάρα πολύ. Κάτι δεν πάει καλά με την οθόνη. Βλέπω ότι λίγο σαν να κολλάει. Και το έχω δει αυτό και στο Solus κάπου κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να πούμε λίγα λόγια για τα αρχήν για το MX Linux. Λοιπόν, πρόκειται καταρχήν για μια διανομή Debian, δηλαδή βασίζεται πάνω στο Debian. Δεν βασίζεται πάνω στο Ubuntu, που με τη σειρά του βασίζεται πάνω στο Debian, αλλά κατευθείαν στο ίδιο το Debian. Στο Debian Stable είναι μια διανομή, μια μορφή της διανομής Debian, που όπως λέει και το όνομα είναι πολύ σταθερή και δεν παρουσιάζει προβλήματα καθόλου. Και το περιβάλλον εργασίας είναι περιβάλλον XFCE, αν και μοιάζει πάρα πολύ με Budge, είναι πολύ καλά δουλεμένο. Πάρα πολύ όμορφο. Μόνο αυτό που βλέπω είναι λίγο ότι παρουσιάζει κάποια προβλήματα η επιφάνεια εργασίας, ίσως να οφείλεται όμως στο VirtualBox, στην εικονική μηχανή. Θα το δω αν θα συνεχιστούν αυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε αριστερά ένα μενού το οποίο μπορούμε, άμα θέλουμε να το τοποθετήσουμε και κάτω και να μοιάζει περισσότερο με Windows. Λοιπόν, αλλά ας δούμε λίγο αυτό το μενού. Εδώ αριστερά έτσι, λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι είναι το κουμπί με το οποίο μπορούμε ή να αποσυνδεθούμε ή να φύγουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε ακόμα, τώρα μόλις ήρθαμε. Το ρολό είναι σχετικά μικρό και δεν διαβάζεται εύκολα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εδώ με αυτά τα εικονίδια, καταρχήν να δούμε το Firefox. Και εδώ το Firefox είναι κατεστημένο εξ αρχής. Είναι πολύ ωραίο αυτό το σκοτεινό θέμα που είναι κατεστημένο. Πολύ ωραία, ξεκινάει λοιπόν και μια εικόνα MX Linux. Μπορεί κάποιος λοιπόν να δει εδώ πέρα κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να βάλει. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει σε μία εδώ, βλέπετε, ανακοίνωση του Δεκεμβρίου, να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον εργασίας Flexbox, το οποίο είναι μία παραλλαγή του Openbox και στην ουσία είναι αυτό που λέγεται Window Manager. Δεν είναι δηλαδή desktop environment, είναι Window Manager που είναι πολύ πιο απλό και πιο ελαφρύ από ένα desktop manager όπως έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή, το XFCE. Λοιπόν, ας κλείσουμε εδώ, να φύγουμε από εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι είναι η εφαρμογή με την οποία βλέπουμε τα αρχεία. Θέλω να δω λιγάκι. Είναι μάλλον το Thunar. Ναι, είναι το Thunar που είναι η βασική αυτή εφαρμογή του XFCE. Είναι πολύ όμορφα τα εικονίδια και το θέμα. Γενικά φαίνεται να είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για περισσότερο καιρό. Εδώ είναι η ρυθμίση του ήχου. Okay. Λοιπόν, εδώ είναι, φαντάζομαι ότι έχει κάτι να κάνει με τα πακέτα. Είναι το updater.
Μπορεί κάποιος εδώ να κάνει ανανέωση, να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο κάνει ανανεώσεις. Αν πατήσει τώρα ανανέωση θα κάνει αρκετή ώρα, το αφήνουμε αυτό. Είπαμε ότι προτιμώ προσωπικά, σας έχω ξαναπεί, να κάνω αυτού του είδους εργασίες από το τερματικό. Εδώ είναι διαχειριστής μάλλον εξωτερικών μέσων, όπως είναι ένας δίσκος USB ή κάποιο στικάκι. Εδώ βλέπουμε κάποιες πληροφορίες για τον υπολογιστή. Ναι, δεν βλέπουμε κάτι. Το πάτησα, δεν γίνεται κάτι. Και εδώ είναι μάλλον πρέπει λογικά να είναι, να είναι το περιβάλλον στο οποίο σώζονται κάθε φορά που θέλουμε κάτι να κάνουμε αντιγραφή ή επικόλυση. Λοιπόν, εδώ είναι το βασικό μενού. Είναι το μενού του XFC, όπως το έχουμε δείξει και σε άλλες εφαρμογές. Να δω λίγο αν μπορώ να το μετακινήσω, να το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Ναι, δεν αλλάζει εδώ αυτή η στήλη, η οποία είναι αρκετά περιορισμένη. Είναι πολύ καλά δομημένο, πολύ όμορφο. Να δούμε λέει, τι υπάρχουν από... Εδώ λέει MX Tools. Τι είναι εδώ στο MX Tools. Είναι κάποια εργαλεία τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε διάφορες ρυθμίσεις του συστήματος. Εδώ που λέει ανάπτυξη είναι, έχει τον επεξεργαστή κειμένου Genie, ο οποίος εκτός από επεξεργαστή κειμένου κάνει και άλλα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο να το δείτε κάποιος άμα έχει όρεξη, ειδικά άμα γράφει κώδικα. Λοιπόν, στα βοηθήματα είναι τα γνωστά. Έχει το Conky για να βλέπει κανείς εδώ κάποιες πληροφορίες του συστήματος που εμφανίζονται με πολύ ωραίο τρόπο. Υπάρχει σε default κάποιο Conky το οποίο τώρα δεν βγαίνει, δεν ξέρω γιατί. Αν το πατήσουμε αυτό το on-off, να το βγαίνει τώρα. Βλέπετε εδώ λέει ότι είναι... Συγγνώμη, είναι ζωντανή η εκπομπή, όπως σας είπα δεν κάνω μοντάζ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι στην ουσία είναι η ώρα, έτσι, είναι 3:59 και η ημερομηνία με ελληνικά, λέει κάποιες πληροφορίες για το χώρο που υπάρχει στο σκληρό δίσκο, για τη μνήμη που καταναλώνεται 14% επί του συνόλου. Μιλάμε ότι έχω δώσει στο σύστημα 4 GB. Και στο CPU βλέπετε μόνο 1%. Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε και κάτι ανοιχτό για την ώρα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι να φορτώνει, αλλά σε γενικές γραμμές το σύστημα είναι πολύ ελαφρύ. Υπόψη ότι στο site χαρακτηρίζεται ως μέτριο, moderate δηλαδή, σύστημα. Για να καταλάβετε πάνω κάτω πώς δουλεύει η αξιολόγηση στα Linux, θεωρούμε ότι όταν ένα λειτουργικό σύστημα Linux έχει GNOME 3, είναι βαρύ. Δηλαδή το ίδιο το λειτουργικό σύστημα καταναλώνει πολλούς πόρους. Το XFCE γενικά θεωρείται ελαφρύ desktop environment. Τώρα για να το λέει moderate εδώ σημαίνει ότι γενικότερο σύστημα δεν είναι πολύ, έτσι, δεν είναι πολύ, πολύ ελαφρύ, τόσο ελαφρύ όσο είναι για παράδειγμα το Linux Lite που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, κάπως έτσι. Ίσως όμως να είναι πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους εδώ οι developers του MX Linux. Νομίζω ότι είναι αρκετά ελαφρύ έτσι όπως το έχω δει, μπορούμε να το τσεκάρουμε έτσι όπως το έχω τσεκάρει και εγώ και μπορούμε και εμείς να το τσεκάρουμε τώρα στην πορεία να το δούμε λιγάκι πώς δουλεύει. Μου θυμίζει πολύ το Mate. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε λιγάκι ένα τερματικό, να ανοίξουμε. Λογικά το λέει εδώ, τερματικό XFCE. Α, είναι πολύ ωραίο, είναι διαφανές, έτοιμο, φτιαγμένο, είναι πολύ όμορφο. Για κάποιο περίεργο λόγο, βέβαια, έχει τον κέρσορα κάτω από την περιγραφή του χρήστη. Έτσι, εδώ βλέπουμε, ναι, βγάζει τον κέρσορα από κάτω, εμένα αυτό να σας πω δεν μου αρέσει. Αλλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι γούστο. Λοιπόν, ας δούμε καταρχήν πόση μνήμη έχει ελεύθερη. Έτσι, χρησιμοποιεί περίπου μισό γιγαμπάιτ, έτσι είναι πολύ λίγο. Αν τρέξουμε και το htop, ελπίζω να είναι εγκατεστημένο όντως. Εδώ βλέπετε τι καταναλώνει στο CPU, βλέπετε το τερματικό το ίδιο, το htop. Ξανά το τερματικό το htop, οι πόροι που καταναλώνονται είναι πολύ μικροί. Η μνήμη από σχεδόν 3,8 GB, σχεδόν 4 που υπάρχει, έτσι, η κατανάλωσή της είναι πολύ μικρή, περίπου 2,7%. Αυτά εδώ, νομίζω πατάς F10 και βγαίνεις από εδώ, ναι, όχι. Πώς κλείνει αυτό, F10 δεν κλείνει. Με F10 μου βγάζει κάτι άλλο εδώ, δεν ξέρω, το κλείνουμε. Ακύρωση, καλύτερα να το κλείσουμε Ctrl-C. Okay, σταθερή αξία. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τα χαρακτηριστικά του συστήματος.
Εδώ έχουμε έναν πολύ σύγχρονο kernel. Είναι ο τελευταίος kernel της σειράς 4, 4.19. Σήμερα είμαστε στο 5.4. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε ένα σύστημα Debian. Λοιπόν, τώρα το σύστημα Debian δουλεύει με το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων λογισμικού, το apt, που μοιάζει πάρα πολύ με το apt-get που δουλεύει το Ubuntu. Στην ουσία και το Ubuntu δουλεύει με το apt, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, άρα υπάρχουν τα ίδια repositories. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να ψάξει και να βρει. Ας προσπαθήσουμε να εγκαταστήσουμε κάτι. Ας πάμε πάλι για το. Έτσι, sudo apt install. Πάμε για το VLC. Είναι το σύνηθες που εγκαθιστούμε. Το κωδικό μας. Πατώντας Enter, δεχόμαστε την default επιλογή που είναι το yes, το ναι. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Όταν δίνεις στα ελληνικά, λέει ναι, όμικρον, ναι, όχι δηλαδή. Που το ναι κατά βάση σημαίνει και no στα αγγλικά. Μην μπερδευτούμε. Εδώ είναι yes. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι κάνει στα γρήγορα ένα συγχρονισμό των βάσεων και ψάχνει να βρει το VLC. Το οποίο μάλλον το βρίσκει, γιατί βλέπω κάτι κατεβάζει. Δεν είναι τόσο γρήγορο, δεν ξέρω πώς πάνε τα mirror. Τώρα έχει επιταχύνει. Μάλιστα, αλλά λογικά αυτή τη στιγμή το VLC είναι κατεστημένο. Άρα αν βγούμε από εδώ, πάμε εδώ και ψάξουμε το VLC. Να το. Είναι κατεστημένο και αν το πατήσουμε ανοίγει μια χαρά και δουλεύει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τι άλλο υπάρχει εγκατεστημένο από πριν. Εδώ που λέει γραφείο, υπάρχει το LibreOffice. Η πλήρης έκδοση του LibreOffice έχει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που θα περίμενε κανείς. Είναι πλήρως εγκατεστημένο. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με προγράμματα. Εδώ είπαμε έχει το Conky Manager, διάφορα άλλες επιλογές. Μπορεί κάποιος να τα ψάξει αυτά. Λήψη στιγμιοτύπων οθόνης. Η ανάπτυξη είπαμε έχει το. Να δούμε λίγο για γραφικά. Έχει το GIMP. Πολύ καλό αυτό. Το LibreDraw. Στο διαδίκτυο έχει το Firefox. Έχει ένα dial-up tool το οποίο δεν νομίζω ότι πολύ εξυπηρετεί τίποτα. Το transmission για να κατεβάζει κανείς torrent. Και βέβαια το Thunderbird. Να το ανοίξουμε και αυτό. Να δούμε πόσο γρήγορα ανοίγει. Είναι πολύ βαρύ πρόγραμμα. Γενικά παίρνει κάποια ώρα. Εδώ βλέπουμε ότι ανοίγει μια χαρά. Πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά κλείνουμε εδώ. Δεν εγκαθιστούμε κάποιο email. Τι άλλο να δούμε από εδώ. Παιχνίδια. Διάφορα κλασικά παιχνιδάκια. Mahjong. Και πολύ μέσα. Το VLC που μόλις κατεστήσαμε. Βλέπετε μπήκε ήδη στο μενού αμέσως. Αυτό μάλλον πρέπει να είναι το Pavu Control για να ρυθμίσουμε την ένταση του Pulse Audio. Όντως είναι το Pavu Control. Πολύ χρήσιμο. Είπαμε το Conky Toggle με το οποίο μπορούμε να βγάλουμε ή να βάλουμε το Conky που υπάρχει εδώ. Ας το αφήσουμε, είναι καλό. Βέβαια λίγο δεν φαίνεται καλά με το contrast του wallpaper. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας παιδέψω άλλο. Αυτά για το MX Linux. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο όμορφο από ό,τι ήταν το Light Linux που είδαμε πριν. Με αυτό το σκούρο θέμα που υπάρχει. Μπορεί βέβαια κάποιος να αλλάξει τα πάντα εδώ. Είναι το XFC, γενικά το περιβάλλον. Ανεξάρτητα διανομής μπορεί να διαμορφωθεί από το χρήστη ανάλογα με το πώς το θέλει. Αλλά εδώ ήδη είναι προκατεστημένο, είναι όμορφο. Πολύ έτσι appealing, πολύ ελκυστικό δηλαδή για τους χρήστες Windows 7. Αντί να πάνε στο Windows 10, μπορούν καλύτερα να μείνουν εδώ. Αν το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να σερφάνουν στο διαδίκτυο, να γράφουν κάποια κείμενα κατά καιρούς ή spreadsheet, να δουλεύουν διαδίκτυο και τέτοια άλλα πράγματα, ήχο, εικόνα και όλα αυτά, μπορούν να μείνουν εδώ. Δεν χρειάζεται να πάνε σε Windows 10. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.